Γεια σα. Θα σα καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Είναι εντυπωσιακό πω τρει στι οχτώ είναι για storytelling σήμερα. Απίστευτο. Ε, εύχομαι να μην σα κουράσουμε, να κρατήσετε μόνο το πόσο ωραίο και σημαντικό είναι να συνδυάζουμε ιστορίε με αυτά που κάνουμε στην επικοινωνία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Είμαι η Κατερίνα Δημητρακοπούλου. Δουλειά μου είναι Κομμάτι βασικό τη δουλειά μου είναι να λέω ωραίε ιστορίε. Δεν είμαι συγγραφέα, δεν είμαι σκηνοθέτη. Δεν μπορεί όμω να κάνει επικοινωνία το 2019 και να μην ξέρει τι πάει να, να αφηγηθεί μια ωραία ιστορία. Ε, στο agency, το δικό μα δουλεύουμε πολύ πάνω στο κομμάτι αυτό. Αυτά είναι κάποια από τα brands που μα έχουν εμπιστευτεί κατά καιρού να αφηγηθούμε κομμάτια τη ιστορία του, από fashion, από travel μέχρι εκπαίδευση. Και επειδή έχουμε υπερβεί πολύ το χρόνο. Θα ξεκινήσω πάρα πολύ ε, γρήγορα, λέγοντας ότι μια φορά και έναν καιρό ήταν ε, ένας μουσικός, ένας ηθοποιός, ένα brand, ένα προϊόν που κανείς πολύ απλά δεν ήξερε ότι υπάρχει. Γιατί, γιατί κανείς δεν ήξερε να πει την ιστορία του ωραία. Τα δύο τρίτα αυτή τη στιγμή των millennials χρησιμοποιούν ad blockers στο κινητό τους. Έχουμε βαρεθεί να βομβαρδιζόμαστε από διαφημίσεις σκέτες. Έχουμε βαρεθεί αυτή την υπερπληροφόρηση και οι ίδιοι σκεφτείτε σαν χρήστες πώς κάνετε engage και πώς κάνετε interaction με τα brands που σας ενδιαφέρουν. Είναι τόσο πολύ κουραστική αυτή η ιστορία που τελικά δεν μένει τίποτα απολύτω στο μυαλό. Όπω πολύ σωστά ένα ομιλητή πριν, ε, γκουγκλάρουμε τα πάντα γιατί δεν θυμόμαστε τίποτα. Άρα, μέσα σε αυτή την, ε, την λογική, είναι αυτονόητο αυτό που βεβαιώνει η έρευνα των meaningful brands, ότι το 74% από τα brands αυτή τη στιγμή δεν έχουν κανένα ε, καμ, νόημα για τους πελάτες τους. Ελάχιστα είναι τα brands που μέσω του storytelling είναι πραγματικά αξέχαστα. Είναι η Apple, ε, ίσως είναι η IBM, ένα παράδειγμα που θα δούμε παρακάτω. Είναι πάντως λίγα, μεγάλα, κοκακόλα, αυτά μας έρχονται στο μυαλό που επενδύουν επί χρόνια στο storytelling και έχουν καταφέρει να κάνουν tribes ολόκληρα, φυλέ ολόκληρε από ανθρώπου που του εμπιστεύομαι. Αλλά εμεί δεν είμαστε όλοι κολοσσοί, ούτε έχουμε τεράστια budget, σωστά. Και όμω μπορούν και πολύ μικρότερα brands να ξεχωρίσουν κάνοντα πράγματα πάρα πολύ έξυπνα. Και θα δούμε και τέτοια παραδείγματα παρακάτω. Ακούστηκαν και πριν οι λόγοι που χρησιμοποιούμε ε, το storytelling στο content είναι ουσιαστικά αυτοί οι τρει ότι γίνεται ξαφνικά αυτό που πάμε να πούμε ενδιαφέρον, χτίζει εμπιστοσύνη και το πιο βασικό, το συνέστημα. Είμαστε γενετικά σχεδιασμένοι με τρόπο που οτιδήποτε μας αγγίζει και μας ξυπνάει το συνέστημά μας να είναι κάτι το οποίο μας κάνει και θυμόμαστε αυτό που είδαμε. Διαφορετικά δεν μένει απολύτως τίποτα. Άρα, το storytelling δεν χρειάζεται να πηγαίνει το μυαλό σα σε τεράστιε καμπάνιε από μπάτζετ εκατομμυρίων ευρώ που έχει να κάνει μόνο με τηλεόραση και με ολόκληρε ταινίε. Storytelling μπορεί στοιχείο να έχετε ακόμα και στο κομμάτι του About στη σελίδα ε, του Facebook. Storytelling μπορεί να είναι μια σειρά από 10 ε, post στο Facebook. Storytelling μπορεί να κάνετε με τα stories στο Instagram. Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ έξυπνα. Άρα, ας ξεφύγουμε από τη λογική ότι πρέπει να κάνω την τεράστια καμπάνια γύρω από το storytelling, Mm, όπου ήταν εξαιρετική βέβαια η καμπάνια με την Τωρέτα που είδαμε πριν, αλλά αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα. Μπορούμε και πιο, μπορείτε και πιο μικρά μπραντ να κάνετε πράγματα που να έχουν στοιχείο storytelling και να σα θυμούνται. Γιατί λοιπόν το storytelling κάνει το κοινό σα να θυμάται το content σα, Γιατί ξυπνάει κομμάτι από το συνέστημα. Και κάποια tips για να ξεκινήσετε. Πολύ συχνά, όταν πάμε να φοιτηθούμε μια ιστορία ή πάμε να βρούμε δουλεύοντα, σε συνεργασία πάνω με έναν επαγγελματία, να βρούμε την ιστορία μα, είμαστε λίγο σαν, σαν να θέλετε να πάτε να μάθετε κολύμβε και να κάθεστε μόνο έξω από την πισίνα. Σα το δείχνουν μέσα και λε: Εγώ δεν θα βουτήξω όμω, καλά κάθομαι εδώ πέρα. Εντάξει, δείξε μου λίγο πώ κάνει πεταλούδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να μπείτε στη λογική να δουλέψετε με κάποιον επαγγελματία ή να σκεφτείτε μόνοι σα αρχικά την ιστορία. Κάτι πολύ απλό που ίσω βοηθήσει είναι η ιδέα του πώ ξεκινήσατε. Και αυτό είναι μοναδικό. Δεν υπάρχει κανένα που ξεκίνησε εδώ πέρα μέσα την πορεία του ακριβώ με τον ίδιο τρόπο όπω όλοι οι υπόλοιποι. Άρα αυτό είναι ένα στοιχείο μοναδικό. Ένα. Το δεύτερο είναι ποια λύση είναι αυτή εσείς που προτείνετε ή ποια εμπειρία προσφέρετε ή τι, σε τι το προϊόν το δικό σα κάνει τη δική μου ζωή πιο εύκολη. Αυτέ είναι απλέ σκέψει που όμω μπορεί να είναι η αφετηρία για το μήνυμά σα και για την ιστορία σα. Και βέβαια, ο ήρωας. Δεν υπάρχει αγαπημένη σειρά στο Netflix, δεν υπάρχει αγαπημένο βιβλίο, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο δεν έχει ένα δυνατό ήρωα. Ο ήρωας μπορεί να είστε εσείς, ο ήρωας μπορεί να είναι ο πελάτης σας, ο συνεργάτης σας. εσεί θα τον επιλέξετε και θα τον χτίσετε. Θέλουμε λοιπόν στατιστικά και data για να πείσουμε το λογικό μας το κεφάλι ότι αυτό το πράγμα μετράει, ότι στο digital marketing θα έχω περισσότερα κλικ, θα έχω περισσότερο traffic, θα ανεβεί το engagement, θα κάνω viral, θα γίνει χαμός, αλλά αυτό γίνεται με τις ιστορίες, γιατί με τις ιστορίες αισθανόμαστε. Και βέβαια, επειδή δεν λέμε ιστορίες έτσι, για αγρίους, αλλά λέμε ιστορίες για marketing objectives, θα πρέπει να τις συνδυάζουμε και με marketing objectives. Και μάλιστα πολύ συγκεκριμένους στόχους. Δηλαδή, το θέλω να, είμαι, να με γνωρίσει όλη η Ελλάδα δεν είναι στόχος. Το θέλω το brand μου να γίνει γνωστό σε γυναίκες 30-45 παντρεμένες που μένουν στην Αθήνα, έχουν ένα παιδάκι και μένουν στη Γλυφάδα, είναι λίγο καλύτερα. Άρα, Μπορούμε να δουλέψουμε με micro goals και να σκεφτούμε τι θέλουμε να πετύχουμε με την ιστορία μα, και να σκεφτούμε αν αυτό που έχουμε να πούμε είναι κάτι σημαντικό, αν είναι κάτι που αφορά το κοινό μα. Κάνοντα μια σύνδεση με τον αποστόλιο των πριν για του buyer Persona, είναι πολύ σημαντικό να σκεφτείτε εξ αρχή σε ποιον θα αφηγηθείτε την ιστορία σα. Και τότε όλα γίνεται γεωμετρική πρόοδο στα αποτελέσματα. Είναι 10 φορέ πιο αποτελεσματικό. Οι προσωπικές ιστορίες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, είμαστε στην εποχή που ακόμα και business κανάλια όπως το LinkedIn και πολύ βαριά brands, B2B brands, φέρνουν στο φως ε, τους εργαζόμενους τους, τους ανθρώπους τους και δουλεύουν πάρα πολύ στο κομμάτι του storytelling. Κάτι το οποίο δεν γινόταν παλιά. Παλιά στο κομμάτι ειδικά της B2B επικοινωνίας αυτό ήταν πολύ μεγάλη πολυτέλεια. Πλέον το storytelling δεν είναι nice to have, είναι απαραίτητο και γι' αυτό αλλάζει όλη η επικοινωνία έτσι. Άρα χρησιμοποιούμε ιστορίες για να ξεκινήσουμε συζητήσεις με νόημα ανάμεσα στο κοινό μας και με εμά. Συνεχίζοντα το παράδειγμα του LinkedIn, δεν λέμε τι φοβερή εταιρεία είμαστε, ελάτε δουλέψτε μαζί μας, αλλά βγάζουμε στο φως ε, τους ανθρώπους που, που δουλεύουν σε εμά και κάτι έχουν να μοιραστούν, γιατί είναι αυτή η εμπειρία χρήσιμη. Χτίζουμε σχέσεις και συνέστημα. Το άλλο πολύ ενδιαφέρον είναι ότι οι ιστορίες σας υπάρχουν ήδη. Απλά χρειάζεται να τις ανακαλύψετε και να τις πείτε. Υπάρχουν brands, τα οποία είναι global brands και το κάνουν αυτό τέλεια. Αυτό είναι ένα παράδειγμα από την IBM, η οποία έφερε στο φω τρει African American γυναίκε μαθηματικού, human computers ονομάζονταν, και χτίζοντα πάνω στην ιστορία τη, προμοτάρει το diversity μέσα στην IBM, που είναι άνθρωποι από, το, από όλε τι χώρε του κόσμου, από διάφορε ηλικίε, από διάφορε φυλέ και έχει χτίσει ένα ολόκληρο ε, microsite πάνω στο Outthink Hidden. Πάρα πολύ ωραίο, αλλά άμα δεν είμαστε η IBM, τι κάνουμε. Αυτό εδώ ο τυπάκο φτιάχνει κεριά στην Ολλανδία. Τα κεριά τα φτιάχνει βράδυ. Τα βράδια λοιπόν που φτιάχνει τα κεριά, παίρνει stories, ποστάρει και αντί να πουλάει απλά τα προϊόντα του, έχει χτίσει ένα ολόκληρο storytelling το οποίο γίνεται ε, με το hashtag Nightshift και έτσι έχει χτίσει. Σχέση με το κοινό του. Αυτό εδώ το brand φτιάχνει γυαλιά στην Αμερική, όχι πολύ ακριβά, από 95 δολάρια ξεκινάνε. Και η τύπησα εδώ τι κάνει, δεν μιλάει καθόλου για τα γυαλιά τη. Απλά φροντίζει σε όποιον πουλάει τα γυαλιά να του τραβάει ένα μικρό βίντεο. Άλλο είναι σκετσογράφο, άλλο είναι νηπιαγωγό, ε, άλλο είναι οδηγό. Λέει λοιπόν την ιστορία του και αυτή τα προβάλλει στο Instagram. Δεν λέει τίποτα για το δικό τη brand. Μαντέψτε, χτίζει σχέσει. Χτίζει. Και μάλιστα η συγκεκριμένη που έχει πάνω από μισό εκατομμύριο ακόλουθου, έχει κάνει και κάτι ακόμα. Για κάθε ζευγάρι γυαλί που πουλάει, χαρίζει και ένα σε κάποιον που έχει ανάγκη. Και εδώ θα σα πω και κάτι ακόμη. Οι οργανισμοί που έχουν συνδέσει το storytelling με ένα σκοπό, με ένα cause, έχουν πολύ μεγαλύτερη επιτυχία. Και μόνο 10% των brands το κάνουν. Σκεφτείτε να το βάλετε στη στρατηγική σα. Δεν χρειάζεται ένα τεράστιο κομμάτι του τζίρου σα, ούτε να σα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Αλλά θα βοηθήσει πάρα πολύ αν η δική σας προσωπική ανάγκη, γιατί όλοι για κάποιο λόγο κάνετε πολύ καλά τη δουλειά σας, και η δική σας προσωπική ή ε, εταιρική αποστολή συνδυαστεί με κάτι ακόμα. Άρα το storytelling θα πρέπει να μιλάει γιατί το brand σας έχει αυτή την αποστολή. Ο κόσμος δεν αγοράζει αυτό που κάνετε, αλλά γιατί το κάνετε. Και σίγουρα δεν είναι βαρετό, σίγουρα δεν είναι 100.000 λέξεις άρθρο ή σκέτη διαφήμιση. Άρα γνωρίστε το κοινό σας. Αποφασίστε εξ αρχή τι είναι αυτό που θέλετε να του πείτε, να έχετε ένα ξεκάθαρο και απλό μήνυμα. Πολύ ωραία εικαστικά και βίντεο. Έχουμε φτάσει στην εποχή τη augmented reality, αλλά είμαι στην αγορά και ξέρω τα budget. Δεν θα σα πω να κάνετε augmented reality. Ξεκινήστε με βίντεο. Ξεκάθαρο, call to action. Κάτι θέλετε να κάνουν όταν διαβάσουν το post σα ή όταν δούνε ε, τη διαφήμιση σα ή όταν διαβάσουν την ιστορία σα. Θέλετε να συμπληρώσουν μια φόρμα, θέλετε να κάνουν εγγραφή στο site. Κάτι είναι αυτό. Ζητήστε το και επιλέξτε πολύ πολύ προσεκτικά τα κανάλια σας. Είναι η ώρα να πείτε τη δική σας ιστορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.